Μέχρι και 15 λεπτά πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής, κόμματα κατέθεταν τροπολογίες επί του νομοσχεδίου που αφορά στην ίδρυση του Ταμείου Υδρογων Ανθράκων, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε αναβολή μέχρι την επόμενη συνεδρία σε 2 εβδομάδες. Οι συνολικά 42 τροπολογίες που είχε ενώπιον της η Βουλή άλλαζαν ριζικά την εικόνα του νομοσχεδίου, ενώ κάποιες από αυτές αλληλοανερούνταν και άλλες ήταν ίδιες ή παρόμοιες. Την επισήμανση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι είναι απαραίτητο η ψήφιση του νομοσχεδίου να μην αναβληθεί περισσότερο από 1 εβδομάδα μετέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής. Εγώ μίλησα και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το κάνουμε πιο πολιτικό, ότι 1 εβδομάδα δεν έχει πρόβλημα σίγουρα. Τώρα είστε, είπετε μου για 15. Θα ξαναπαίρνω τηλέφωνα. Να το κάνουμε για 10. Λέω, παρακαλώ κύριε, θα το κάνουμε για 15. Και αν πράγματι υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, θα κάνουμε και την άλλη Παρασκευή. Λαμβάνω εγώ την ευθύνη. Τώρα, αν για 1 εβδομάδα αλλάξει όλο το σύστημα, έχω την εντύπωση ούτε και εκείνα τα πολιτικές σκοπιμότητες που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε θα εξυπηρετηθούν. Σήμερα να ψηφίσουμε με μία τροπολογία που θεωρώ ότι μας βρίσκει όλους σύμφωνα. Είναι και τροπολογία που είναι υπογραμμένη από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Δεν χρησιμοποιούνται λεφτά του Ταμείου για το δημόσιο χρέος. Μένουν για τις μελλοντικές γενιές. Εάν η τροπολογία του κυρίου Νεοφύτου, που φαίνεται να στηρίζεται από την πλειοψηφία του σώματος, τη συντριπτική πλειοψηφία, απαντά στο πολιτικό ερώτημα που ήθελε να απαντήσει το Εθνικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό να το κλείσουμε σήμερα. Να περάσουμε το κύριο σήμερα, που είναι η δημιουργία του Ταμείου, με παραχωρώντας στον εαυτό μας το δικαίωμα να έρθουμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο και να βάλουμε κάτω όλες τις τροπολογίες να συζητήσουμε. Αν θα γίνει η συζήτηση σήμερα, εμείς θα αποσύρουμε τις τροπολογίες μας και θα τις επαναφέρουμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Μια προϋπόθεση, ότι δεν θα έρθουν και δεν θα έρθουν άλλες τροπολογίες. Να δούμε ξανά τις τροπολογίες, συμφωνώ με τον κύριο Σιζόπουλο, να μην ξαναβάλουμε άλλες. Χάνεται ο κόσμος για 15 μέρες. Να συζητήσουμε αυτές που υπάρχουν, να τις ομαλοποιήσουμε, να μην κάνουμε καμιά γκέλα σοβαρή. Κοινή συνισταμένη που οδήγησε στην απόφαση για αναβολή ήταν η μη κατάθεση άλλων τροπολογιών και η συζήτηση των υφιστάμενων τροπολογιών τις επόμενες 2 εβδομάδες στην Επιτροπή Οικονομικών.